Πραγματικά οι δονήσεις που μετέδωσαν ήταν πραγματικά καταπληκτικές. Θέλω να δώσω ένα θερμό χαιρετισμό σε όλους τους ναυπακτίους και την περιοχές. Φαντάζομαι ότι είσαι ζεμένοι εκεί, γιατί αισθάνεστε και ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα είναι πως δεν έχει όραμα. Ο οργανισμός END δημιούργησε και ήρθε να δώσει αυτό το όραμα, το όραμα Ελλάδα. Το όραμα Ελλάδα που αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο και από το Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα. Θέλω λοιπόν απόψε να σας δώσω ένα μήνυμα ενωτικό, ένα μήνυμα καρδιάς, να κάνω μια μικρή αναδρομή για το πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Ακούσατε τις λεπτομέρειες περί καταπιστευμάτων, ακούσατε λεπτομέρειες για τα 600 δις, για τα εργαλεία του Αρτέμι του Σόρα, για τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αποδέχτηκαν αυτή την τεράστια προσπάθεια που ο οργανισμός END μαζί με τον Αρτέμι για αρκετό χρόνια τώρα προσπαθεί να φέρει σε ένα αίσιο πέρας. Και αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να περάσουμε ένα μεγάλο, μα πολύ μεγάλο εμπόδιο που λέγεται καθεστώς. Για μια φορά ακόμα θα ήθελα να ερμηνεύσουμε τις λέξεις σύστημα και καθεστώς, οι οποίες προέρχονται από το ίδιο ρήμα, το ρήμα ίστιμη. Το μεν καθεστώς είναι στέκομαι εναντίον, καθίστιμη, ίστιμη κατά, ενώ το σύστημα είναι ίσταμη μαζί με τους ανθρώπους. Αυτές είναι οι δύο. Το καθεστώς λοιπόν με πολλές μορφές, ποικιλόμορφες μορφές, προσπαθεί με κάθε τρόπο να φημώσει τις φωνές της αλήθειας και της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αρετής και της ισότητας. Υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή στις ψυχές των συνελλήνων τις τελευταίες μέρες, για λόγους που φαντάζομαι είναι εμφανής, προφανής, ίσως και αφανής, διαφανής ή αδιαφανής. Επομένως η διαφάνεια είναι κάτι με το οποίο εμείς πρέπει να ασχοληθούμε, προσπαθώντας να βγάλουμε το πέπλο, αυτό το πέπλο της, θα έλεγα, πνευματικής δυσπραγίας από τις ψυχές όλων των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν μια ιστορική αναδρομή είναι πολύ σημαντική απόψε, για να δούμε πώς ενεργοποιήθηκαν όλα αυτά τα εργαλεία που με τόσο κόπο παρουσίασε ο Χρήστος και η Μέρη. Γιατί αυτό έχει ιστορική σημασία? Γιατί κάποια στιγμή όταν καταγραφούν οι προσπάθειες αυτής της, θα έλεγα, του εγχειρήματος, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν πολλές λεπτομέρειες που θα έχουν χαθεί. Όσο πιο κοντά λοιπόν είμαστε στα γεγονότα, τόσο καλύτερα. Ο οργανισμός ΕΜΠ λοιπόν δημιουργήθηκε από μερικά ζεστά, μαζεστές ψυχές, οι οποίες ζούσαν στη Νέα Υόρκη και είχαν πάντα μέσα στο μυαλό τους, μέσα στην ψυχή τους την Ελλάδα, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις αυτό τον όμορφο τόπο από την ψυχή σου και το μυαλό σου. Η προσπάθεια του οργανισμού άτυπη άρχισε από το 2008 με μια σειρά διαλέξεων, πολλών διαλέξεων στη Νέα Υόρκη ιδιαιτέρως, όπως επίσης και μια σειρά εβδομαδιαίων εκπομπών οι οποίες διήρκησαν τουλάχιστον επί τριετία. Και ενώ προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε έναν συγκεκριμένο φορέα, είχαμε καταλήξει βέβαια στο όνομα END, το οποίο σημαίνει END National Debt, που σημαίνει τέλος των εθνικών χρεών. Εκείνο το οποίο ιδιαιτέρως μας εξένησε είναι πώς είναι δυνατόν να χρωστάν όλα τα έθνη, να είναι όλοι δανειζόμενοι και τελικά να μην υπάρχει δανειστής. Και αν είμαστε σε ένα δωμάτιο 5 και χρωστάμε και οι 5, σημαίνει ότι σε κάποιον χρωστάμε. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση, και τις άλλες ερωτήσεις η Μέρη στις οποίες αναφέρθηκε, γιατί η Ελλάς
να λέγεται Ελλάς στο εσωτερικό και Γκρίς στο εξωτερικό. Ήταν κάτι το οποίο μας είχε ξενήσει εντελώς. Έτσι λοιπόν τον Απρίλιο του 2011, και ενώ προσωπικά εγώ βρισκόμουν σε ένα φιλικό σπίτι κατά την εορτή του Πάσχα, ξαφνικά με πλησίασε ο Αρτέμις, άγνωστος ον, δεν τον γνώριζα εγώ προσωπικά, δεν εγνώριζε κανέναν από τους συνδετημόνες. Στο σπίτι που εφιλοξενούμεθα ήσαν πάρα πολλοί συνέλληνες, συντοπίτες και μη στη Νέα Υόρκη, και από την πρώτη μας κιόλας συνάντηση μου ανακοίνωσε ότι, του ανακοίνωσα εγώ πρώτος, ότι έχουμε φτιάξει, είμαστε στα πρόθυρα να καταθέσουμε μια αίτηση για την δημιουργία ενός οργανισμού που ονομάζεται END, και μόλις το άκουσε αυτό ο Αρτέμις έμεινε ενεός. Μου λέει, έχω και εγώ END. Λέω, και τι σημαίνει το END το δικό σου? Μου λέει, σημαίνει Ελλάς never die. Λέω, το δικό μας σημαίνει End National Debt. Του εξήγησα τι ακριβώς σημαίνει End National Debt, και από τότε αρχίσαμε μια παράλληλη πορεία. Ο Αρτέμις έχει προσφέρει για την διάσωση του ελληνισμού κάποια συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία, τα οποία όμως ήσαν εντελώς ανενεργά. Δηλαδή, όταν λέμε ανενεργά, είχε παραδείγματος χάρη την Τράπεζα της Ανατολής, η οποία δεν είχε εκτιμηθεί από κανέναν. Δεν ήξερε κανένας ποια ήταν η πραγματική αξία αυτού του χρεογράφου. Άλλος έλεγε 100 εκατομμύρια, άλλος έλεγε 50 δραχμές, 50 ευρώ, 10 δολάρια, τιμές. Και μάλιστα μου είπε ο Αρτέμις ότι διατίθενται στο διαδίκτυο για 3 και 4 δολάρια κατά αυτό, αλλά με διαβεβαίωσε ότι αυτά τα χρεόγραφα είναι αληθινά, είναι πραγματικά, και ότι έλκουν την καταγωγή τους από την εποχή της μικρασιατικής καταστροφής. Έτσι αρχίσαμε, ο οργανισμός άρχισε μια εκτεταμένη έρευνα για να βρει όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται να ενεργοποιηθεί αυτό το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό εργαλείο που λέγεται Τράπεζα της Ανατολής. Δύο καθηγητές, οι οποίοι ήσαν πραγματικά επιφανείς επιστήμονες Έλληνες, και οι δύο οικονομολόγοι, ο ένας ήταν ο κύριος Καριώτης, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, και ο άλλος ο κύριος Νίκος Γεωργατζάς, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομολόγος στο Fordham University της Νέας Υόρκης. Ήθελα, παρά τις διαφορές που είχαμε με τον κύριο Καριώτη, να εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του ελληνισμού απέναντι στις πραγματικά, θα έλεγα, πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στον ελληνισμό όλου του πλανήτη, γιατί αμέσως, και αφού βεβαίως συνεννοήθηκε με τον Αρτέμι, παραδώσαμε την μετοχή για να εκτιμηθεί τόσο από τον κύριο Γεωργατζά όσο και από τον κύριο Καριώτη. Και οι δύο βέβαια, όταν είδαν ότι η μετοχή ήταν βασισμένη σε χρυσό και άρχισαν να κάνουν τις εκτιμήσεις τους, ήρθαν φοβισμένοι και οι δύο, γύρισαν πίσω, ήσαν και οι δύο μέλη του οργανισμού, γύρισαν πίσω και έκπληκτοι μου λένε, εδώ πρόκειται για αστρονομικά ποσά. Λοιπόν, ο κύριος Καριώτης χρησιμοποίησε μια διαφορετική μέθοδο, ο κύριος Γεωργατζάς μια εντελώς διαφορετική μέθοδο. Ο κύριος Καριώτης εξήγησε, εάν όλοι δείτε τα έγγραφα, εξήγησε εν λεπτομερία πώς ακριβώς κατέληξε στην εκτίμηση τη δική του όσον αφορά τη μετοχή της Ανατολής. Το ίδιο και ο κύριος Γεωργατζάς. Ο κύριος Γεωργατζάς βεβαίως, επειδή ασχολείται με την συστημική δυναμική, και ήθελα να εξηγήσω κάτι τι ακριβώς είναι η συστημική δυναμική, διότι έχει μεγάλη σημασία για την αναγέννηση της Ελλάδας, ιδιαίτερα
η προσφορά και η, θα έλεγα, η συμπόρευση του κυρίου Γεωργατζά με αυτή την αναγέννηση της Ελλάδας, ενώ ο κύριος Καριώτης ήταν καθηγητής της μακροοικονομίας, ο κύριος Γεωργατζάς είναι καθηγητής της συστημικής δυναμικής, ένας ίσως από τους 5 επιφανέστερους επιστήμονες στον πλανήτη στο είδος του. Και η συστημική δυναμική είναι μια επιστήμη όπου αναλύει τα συστήματα και ιδιαίτερα συστήματα μεγάλων επιχειρήσεων και κρατών. Πρέπει να σας πω ότι ο κ. Γεωργατζάς είναι υπεύθυνος για το διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου και έχει πολλές συμβάσεις στο Πανεπιστήμιο με τις διάφορες χρηματοοικονομικές εταιρείες. Συνήθως δε αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης, αποστέλλονται τα μεγαλοστελέχη των επιχειρήσεων ή ακόμη και μεγαλοστελέχη υπουργείων κρατών για να εκπαιδευτούν κάτω από τον κύριο Γεωργατζά για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις οικονομίες των χωρών τους. Πώς δηλαδή μπορεί να πάρει ένα μέγεθος και να το επενδύσει και να αποφέρει την υψηλότερη απόδοση, και αυτή ακριβώς η επιστήμη είναι που κάνει τον κύριο Γεωργατζά τόσο πολύτιμο, γιατί δεν είναι μόνον για ένα τομέα. Όπως ξέρετε, οι αρχαίοι μας έλεγαν «δίδι χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν έστε γενέστε των δεόντων». Άρα λοιπόν όλοι οι τομείς, είτε μιλάμε για υγεία, είτε μιλάμε για οικονομία, είτε μιλάμε για παιδεία, είτε μιλάμε για άμυνα, είτε για εσωτερική ασφάλεια, είτε για δημόσια διοίκηση, όλα αυτά εκφράζονται σε μεγέθη τα οποία έχουν να κάνουν με χρήματα. Έτσι λοιπόν η συμβολή των περασμένων ετών αλλά και των επομένων ετών, η οποία συμβολή θα αλλάξει τη μορφή της Ελλάδας, και αυτό το λέμε με τα λόγου γνώσεως πλέον, ο κύριος Γεωργατζάς είναι ένας από τους πολυτιμότερους συνεργάτες του οργανισμού και της Ελλάδος εν γέννη. Εκτός από από τα παραπάνω ονόματα, όλοι συχνά έχει ακούσει τα ονόματα όλων των μελών του οργανισμού ΕΝΤ, εξάλλου σε πολλές, μα πάρα πολλές εκπομπές έχουν αναφερθεί τα ονόματα των 12 μελών του οργανισμού. Να τα αναφέρουμε ακόμα για την ιστορική αλήθεια μια φορά. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του οργανισμού, Μανώλης Λαμπράκης, είμαι γιατρός στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Νίκος Γεωργατζάς, καθηγητής Πανεπιστημίου, οικονομολόγος στη Νέα Υόρκη επίσης. Ο Γιάννης ο Αλεξάνδερ, επιχειρηματίας, είναι γραμματέας του οργανισμού. Ο κύριος Αρτέμις Σόρας, επίσης επιχειρηματίας. Ακολουθεί ο κύριος Βαλσαμάκης Αντώνιος Φιλοκλής, ο οποίος είναι υπομηχανικός και κοινωνιολόγος. Ο κύριος Χάρης Μαμαγκάκης, αρχιτέκτον, μηχανικός. Ο κύριος Γιάννης Σύψας, ένας επίσης από τους πλέον πεπαιδευμένους Έλληνες εδώ στο εξωτερικό ή και στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Ο κύριος Σύψας ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο και τελείωσε με το πτυχίο του χημικού. Κατόπιν έκανε ένα διδακτορικό το οποίο αφορά τους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο, και κατόπιν πήγε στη νομική και είναι δικηγόρος τόσο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης όσο και στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Αμερικής. Ακολουθεί ο κύριος Φίλιππος Αργυρόπουλος, ο οποίος είναι επίσης δικηγόρος, είναι ειδικός συνταγματολόγος. Μετά από τον κύριο Αργυρόπουλο έχουμε τον κύριο Νικόλαο Σπυράτο, ο οποίος είναι διδάκτορ της φυσιοθεραπείας. Ο κύριος Εμμανουήλ Λάλας. Ο κύριος Εμμανουήλ Λιάκης, ο οποίος είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας, έχουν 3 συγκεκριμένα πτυχία. Όλοι αυτοί οι 12 απαρτίζουν την ομάδα της ΕΝΤ. Ίσως σήμερα πιστεύω να είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή, γιατί όλες οι προσπάθειες που έκανε ο οργανισμός
έρχονται σε μία συγκεκριμένη στιγμή που είναι η τωρινή στιγμή να δώσουν και να αποδώσουν καρπούς για την αλλαγή του σκηνικού στην Ελλάδα και από την Ελλάδα που θα γίνει το εφαλτήριο για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, που θα φέρει την αλλαγή, που θα αλλάξει την πολιτική της επιβολής των Γκαζάρων, που όπως επανειλημμένα έχουμε εξηγήσει έχουν καταπατήσει την πνευματική και υλική και φυσική υπόσταση των Ελλήνων εδώ και χιλιάδες χρόνια. Προσπαθούσε προηγουμένως η Μέρη να διαχωρίσει τον όρο Έλληνας και Γρεκός. Ο Έλλην ήταν ο πρώτος ιός του Δευκαλίωνος και της Πύρας. Ο Γρεκός ήταν ο δευτερότοκος ιός του Δευκαλίωνος και της Πύρας. Γιατί όμως, ενώ εμείς οι Έλληνες επιλέξαμε να πάρουμε το όνομά μας από τον πρωτότοκον ιό του Δευκαλίωνος, εις το εξωτερικό καταλήξαμε να ονομαζόμεθα από το δευτερότοκο ιό του Δευκαλίωνος. Είναι κάτι που το έχουμε εξηγήσει επανειλημμένως. Η μεταφορά των γεφυραίων από την Θήβα εις την Αθήνα έδωσε την ευκαιρία της συναλλαγής των Γρεκών, δηλαδή των απογόνων του Γρεκού με τους γεφυραίους, οι οποίοι βέβαια δεν λεγόταν γεφυραίοι τότε, ονομάστησαν γεφυραίοι και ήταν στην πολιτική αρένα των Αθηνών μετά από την ανάμιξη, ενώ δηλαδή οι φυλές οι ελληνικές δεν απεδέχτησαν να έρθουν σε συνάφεια με τους από την Θήβα ερχόμενους Εβραίους, γιατί πρόκειται οι Εβραίοι των Θηβών, οι οποίοι είχαν καταλάβει την αρχή, και εκείνοι οι οποίοι έπεισαν τους Θηβαίους να αντισταθούν στο Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος ήθελε να εκλέψει εναντίον των Περσών, και θυμάστε τι έγινε στη μάχη της Χερονίας. Έτσι η Ελλάδα, η οποία σήμερα βρίσκεται κάτω από ένα βαρύτατο ζυγό και χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, και εξήγησαν οι προηγούμενοι ομιλητές τα πραγματικά τεράστια αποθέματα χρημάτων τα οποία υπάρχουν στα παγκόσμια ταμεία όσον αφορά την ελληνική επικράτεια, τον ελληνισμό, δεν η μετοχή της Ανατολής, η οποία κάλλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα εχέγγυο για τα παγκόσμια ταμεία, δεν ήταν ενεργοποιημένη. Έτσι λοιπόν, από την εκτίμηση τόσων των κυρίων Γεωργατζά και Καριώτη, με διαφορά περίπου στην εκτίμησή τους γύρω στα 300 δισεκατομμύρια, και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από αυτούς έκανε την εκτίμησή του. Μετά από εκεί υπευλήθησαν οι διάφορες αιτήσεις στις εφορίες των Ελλήνων της Ελλάδος, όπως επίσης και στη Βουλή των Ελλήνων, όπου ο κύριος Σαχινίδης αναγνώρισε την αξία της αρχής, πελώθησε επίσης και την φορολογική επιβάρυνση του δωρεοδόχου. Το δεύτερο εργαλείο το οποίο ενεργοποιήθηκε μέσω του οργανισμού ΕΝΤ ήταν εκείνο των Αμερικανικών ομολόγων. Τα Αμερικανικά ομόλογα, IBOE όπως λέγεται, δηλαδή το International Bill of Exchange, έχει πάντα να κάνει με το εξωτερικό χρέος της Αμερικής. Εξωτερικό χρέος της Αμερικής. Το εσωτερικό χρέος είναι BOE, δηλαδή Bill of Exchange. Ό,τι γίνεται και συναλλάσσεται μέσα στην Αμερική με την κυβέρνηση και αμερικανική εταιρεία ονομάζεται Bill of Exchange. Ό,τι έχει να κάνει με το εξωτερικό είναι International Bill of Exchange. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα εν λόγω ομόλογα από όλους εκείνους τους καλοπροαίρετους ή κακοπροαίρετους, πράκτορες ή όχι, αρχίζοντας από όλους του εσωτερικού στρατού των μυστικών υπηρεσιών. Το σημαντικό είναι, όπως είπε και η Μέρη προηγουμένως, είναι ότι, μάλλον ο Χρήστος το είπε, ότι η Αμερική σας μίλησε ποτέ, σας είπε ότι δεν είναι καλό, ότι έχει κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο, οπωσδήποτε όχι. Για φανταστείτε να βγάζατε αύριο ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ
το οποίο να ήταν κάλπικο. Τι θα γινόταν αν το πηγαίνατε σε μια τράπεζα? Πολύ δε περισσότερο τι θα γινόταν αν πηγαίνατε να το καταθέσετε εσύ έναντι του ελίκους. Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες κρατικές, τόσο ελληνικές, διεθνείς, όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, καμιά από αυτές τις υπηρεσίες δεν έφερε την παραμικρά αντίρρηση για την εκτίμηση και την δωροθεσία εκ μέρους του Αρτέμι για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Για να γίνει όμως η ενεργοποίηση αυτών των ομολόγων, έπρεπε να γίνει μια πραγματικά μακρόχρονη, και πρέπει να σας πω ότι από τον Φεβρουάριο του 2011 μέχρι και τον Δεκέμβριο ξοδέψαμε περίπου, εγώ προσωπικά μαζί πολλές φορές, αρκετές φορές με τον Γιάννη τον Αλεξάνδερ, όπως και ενίοτε με τον Αρτέμι, πολλές φορές ξοδέψαμε ατελείωτες ώρες, μιλάμε για εβδομάδες και μήνες, σε ένα οίκημα πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο, όπου παραμένει ένας από τους ambassadors του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και εγένετο η ενεργοποίηση των συγκεκριμένων χρεογράφων και υπεγράφησαν συγκεκριμένα συμβόλαια με την Αμερικανική κυβέρνηση, τα οποία, το τελευταίο των οποίων υπεγράφει φαντάζομαι στις 2 Φεβρουαρίου του 2011, ίσως το τελευταίο να ήταν 18 Μαρτίου του 2012, συγγνώμη, του 2012. Και γιατί κάνω αυτή την ιστορική αναδρομή? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όλη εκείνη η δαπάνη για την ενεργοποίηση τόσο της Τραπέζης Ανατολής όσο και των συγκεκριμένων ομολόγων κατετέθη εκ μέρους του οργανισμού ENT και συγκεκριμένα από τα μέλη που ευρίσκονται στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο η απώλεια των ωρών εργασίας και των απολαβών των μελών που έχουν ασχοληθεί με αυτό, αλλά κατετέθησαν και τεράστια ποσά για τις διάφορες διεργασίες, τα οποία όλα προήλθαν από την ευγενική προσφορά των μελών του οργανισμού ΕΝ που βρίσκονται στο εξωτερικό. Η κάλυψη των εξόδων όλων αυτών των διεργασιών, γιατί πρέπει συχνά να ταξιδεύουμε σε πολλές χώρες, από τη Ρωσία μέχρι την Νότια Αμερική, μέχρι την Ευρώπη, όπου και να πάμε, όλη αυτή η επιβάρυνση έρχεται από τον οργανισμό ΕΝΤ. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία σήμερα να εκφράσω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτον στον Αρτέμι για την δωροθεσία υπέρ του ελληνικού λαού και δεύτερον ένα πολύ μεγαλύτερο ευχαριστώ για όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι συχνά εγκατέλειψαν τις εργασίες, τις οικογένειές τους, ανατρέχοντας και διατρέχοντας όλο τον πλανήτη για να υπάρξει αυτή η ενεργοποίηση και εν τέλει να υπάρξει η καταξίωση αυτών των χρεογράφων και εν τέλει να γίνει αποδεκτή από την ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν έχει σημασία το ότι κάποιος Στουρνάρας ή κάποιος Σαμαράς ή κάποιος Βενιζέλος, και μάλιστα πρέπει να σας πω ένας από τα τρία αυτά ονόματα, πριν από 3 εβδομάδες σε μία συνάντηση στο Κολωνάκι, στα Εξάρχεια μάλλον, είπε κάτι πολύ προφανές. Παιδιά, νομίζετε ότι εγώ έχω αντίρρηση με αυτό το θέμα? Είναι από αυτά τα τρία ονόματα που σας προηγουμένως. Δεν το γνωρίζω. Εξηγήστε το μου και εγώ θα τους φοιτητούς κάνουν αυτό. Αυτό βέβαια δεν πείθει κανένα, διότι όταν ηγείσαι μιας χώρας δεν μπορείς να λες δεν ξέρω αυτό το θέμα, εξηγήστε το μου και θα το πω στους ειδικούς. Αυτό έγινε τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι όχι μόνο έχουμε το μεγάλο βάρος να με κάποιο τρόπο να υποβάλλουμε την ιδέα της απελευθέρωσης στον ελληνικό λαό, ανατρέχοντας και ξυπνώντας μνήμες κυταρικές
οι οποίες είναι κατεγραμμένες στις ψυχές όλων των Ελλήνων, επαναφέροντας τις κυταρικές μνήμες μπροστά στον εγκέφαλο, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες θυσίες των προγόνων, υπενθυμίζοντας ότι οι Έλληνες όταν μεγαλούργησαν ήσαν μαζί. Όταν υπάρχει υποδούλωση στην Ελλάδα, όταν υπάρχει καταπίεση, δεν υπάρχει χώρος για διαφορές. Πρέπει να είμαστε όλοι ομονοούντες. Δεν υπάρχει, οψηγούσα πριν από μια εβδομάδα, δικαιοσύνη είναι να βάζουμε όλοι το ίδιο στο ταμείο ή να παίρνουμε όλοι το ίδιο από το ταμείο. Δικαιοσύνη είναι να βάζει ό,τι έχει ο καθένας, χωρίς όμως να κρατάει κάτι για τον εαυτό του, ιδιαίτερα στο πνευματικό πεδίο. Έτσι λοιπόν η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ένα μέρος και πρέπει να έχει και τα χαρακτηριστικά της αρετής. Η αρετή, εάν ενθυμίστε, εάν ο ηγέτης ή οι ηγέτες έχουν ηθική αρετήν, από ηγέτες γίνονται τύρανοι. Όταν δεν υπάρχει αρετή, ηθική και δικαιοσύνη στους ηγέτες, ξαφνικά γίνονται τύρανοι. Γι' αυτό λοιπόν απεφάσισαν στη σοφία τους οι Έλληνες να μην εξαρτώνται από τυράννους και να μην εξαρτώνται από μονοκρατορίες, να μην εξαρτώνται από αυτοκράτορες, και σε μια εποχή, για σκεφτείτε το, σε μια εποχή πριν 2.500 χρόνια, ο μοναδικός λαός στον πλανήτη ο οποίος εδιοικείτο με τα δημοκρατικά ιδεώδη ήταν η Ελλάς, δεν υπήρχε άλλη. Σε όλες τις άλλες χώρες, σε όλους τους άλλους λαούς υπήρχε ο βασιλεύς ή ο τύραννος ή όποιος είχε καταλάβει ο στρατηγός την εξουσία. Μόνον στην Ελλάδα πριν 2.500 χρόνια εφύτρωσε η έννοια της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας. Δηλαδή τι είναι ακριβώς η δημοκρατία? Η δημοκρατία δεν είναι να νομοθετούμε όλοι μαζί. Συμφωνούμε όλοι σε ένα σύνταγμα ή ένας οργανισμός ή μια εταιρεία συμφωνεί σε ένα καταστατικό. Αυτό το καταστατικό ή αυτό το σύνταγμα είναι ο θεσμός ο οποίος διοικεί τον οργανισμό ή το κράτος. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να είναι πάνω από αυτόν τον θεσμό εάν πραγματικά οι γεννήτωρες της δημοκρατίας επιθυμούν να κυβερνώνται με δημοκρατικές διαδικασίες. Η προβολή ατόμων απαγορεύεται στη δημοκρατία. Πάντα άτομα πρέπει να είναι κάτω από τον θεσμό που είναι οι συμφωνημένοι κανόνες διακυβέρνησης. Οι συμφωνημένοι κανόνες διακυβέρνησης είναι εκείνοι οι οποίοι μας δίδουν την κατεύθυνση και τον μπούσουλα που λέμε στην απλή γλώσσα, το πώς θα πορευθεί το σύνολο του λαού. Όταν λοιπόν προβάλλουν πρακτικές ατομικής προβολής, όταν κάποιος προσπαθεί να απεμπολίσει τον θεσμό ή να υποκαταστήσει τον θεσμό και να λέει ότι εγώ είμαι ο θεσμός, εγώ αποφασίζω, εσείς πρέπει να ακολουθείτε, αυτό ουσιαστικά καταστρατηγεί την δημοκρατία και οδηγεί χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση σε τυραννικό καθεστώς. Μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξει κάποιος δικτάτορ ο οποίος είναι να είναι άριστος. Παραδείγματος χάρη ο Περίανδρος ο Κορίνθιος, ένας από τους 7 σοφούς της Ελλάδας, δεν κατέλαβε την αρχή με δημοκρατικό τρόπο αλλά με τυραννικό τρόπο. Μεγαλούργησε όμως, και αυτό βέβαια δεν ακυρώνει την δημοκρατία αλλά την κάνει περισσότερο απαιτητική και περισσότερο απαιτητή. Γιατί εάν ξαφνικά για κάποιο λόγο ένας λαός αποδεχθεί το τυραννικό καθεστώς, μπορεί ο ένας δικτάτορ να είναι καλοπροαίρετος και να έχει όλα τα προσόντα να διοικήσει με ηθική την οποιαδήποτε κοινωνία, μπορεί ο επόμενος όμως να είναι εντελώς το αντίθετο. Επομένως, γι' αυτό συμφώνησε ο πραγματικά νοήμων ελληνικός λαός, οι αρχαίοι μας πρόγονοι,
συμφώνησαν ότι η εφαρμογή των κανόνων που συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από όλους πρέπει να εφαρμόζονται από όλους. Να ενθυμίστε το εξής. Κανένας από τους επιφανείς Έλληνες δεν απέθανε στην κλίνη του. Σας θυμίζω τα παραδείγματα του Σοκράτη, του Μιλτιάδη, του Θεμιστοκλή, του Αριστίδη και δεκάδων άλλων επιφανών ανδρών της αρχαίας πολιτείας. Γιατί νομίζετε ότι όλοι και χωρίς εξαίρεση πέθαναν είτε γιατί εκτελέστηκαν από το ίδιο το καθεστώς, είτε γιατί εξορίστησαν, είτε γιατί εδικάστησαν όπως ο Σοκράτης να πιει το κόνιο. Είτε δικαία του Σοκράτη η καταδίκη, όχι βεβαίως. Είτε μήπως δικαία του Αριστίδη ο εξωστρακισμός, όχι. Ο Θεμιστοκλής απέθανε στην εξορία. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στην δημοκρατία δεν υπάρχουν κεφάλια ψηλότερα από τα υπόλοιπα. Όλοι στην δημοκρατία έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Όταν λοιπόν η δημοκρατία κινδυνεύει, όταν δηλαδή κάποιος προσπαθεί να αλώσει τις ψυχές των Ελλήνων, των συνελλήνων, των συμπολιτών του, επιβάλλοντας την παρουσία του πέραν των θεσμών, τι κάνει ο θεσμός? Τον εξωστρακίζει, τον δικάζει, του δίνει το κόνιο. Γιατί? Γιατί πρέπει πάντα οι θεσμοί, και αυτό είναι η ουσία της δημοκρατίας. Είναι το άτομο έναντι των θεσμών. Αυτή λοιπόν η μεγάλη αλήθεια πρέπει πάντα να κατέχει την ψυχή μας. Δεν μπορούμε να θεωρούμε κανέναν ανώτερο των άλλων. Όλοι είμαστε εδώ, έχουμε ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Όταν κάποιος αποφασίζει να ηγηθεί μιας προσπάθειας αφεαυτού, δεν είναι ηγέτης. Όταν κάποιος προβάλλεται από τον λαό, τότε είναι ηγέτης. Εμάς, κανένας δεν μπορεί και σε καμιά απολύτως περίπτωση να πει, να επιβάλλει ότι αυτό εγώ αποφάσισα και πρέπει να με ακολουθήσετε. Αυτό είναι ίδιο μόνον των στρατηγών εις τον πόλεμο. Θυμάστε ότι ο Περικλής, ο οποίος έκανε 29 έτη άρχων των Αθηνών, δεν ήτο εκλεγμένος. Δεν ήτο, δηλαδή δεν έλαβε την θέση του στρατηγού με την συνηθισμένη διαδικασία επιλογής. Την έλαβε διότι εξελέγει υπό του συνόλου ως ειδικός για τον πόλεμο, στρατηγός. Δεν ήτο επομένως ένας εκ των υπολείπων, είχε μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο λόγο και γι' αυτό συγκεκριμένη ικανότητα. Αυτόν τον λόγο οι Αθηναίοι τον εξέλεξαν κατ' έτος για να γίνει ο στρατηγός και να ηγείται του στρατού των Αθηναίων. Έτσι, το μήνυμα που θέλω να δώσω σήμερα είναι ο οργανισμός έχει κάνει το καθήκον του. Πρέπει να σας πω ότι επειδή 2 ή 3 από τα μέλη είχαν παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έγινε μία επανεκλογή και έχουμε μία, θα έλεγα, ολοκληρωμένη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πλέον. Οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από εδώ και στο εξής είναι πολύ συγκεκριμένες και πιστεύω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ΕΝΤ δεν θα αργήσει να αναλάβει τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει από το καταστατικό και από το ό,τι ανταποκρίνει η ψυχή των Ελλήνων. Όλα αυτά που αυτές τις τελευταίες μέρες έχουν δημιουργήσει μια αναστάτωση στις ψυχές των συνελλήνων είναι πράγματα τα οποία ξεπερνιόνται. Εξάλλου οι Έλληνες δεν φημίζονται την ομόνοιά τους από το μακρύ παρελθόν. Πάντα όμως, επειδή βρισκόμεθα σε πόλεμο, πρέπει να θυμίστε ότι
οι μεγαλύτεροι πιθανότητες να κερδίσουμε τον πόλεμο, δηλαδή την απελευθέρωση της πατρίδος, είναι να είμεθα όλοι ομονοούντες, το βασικότερο δε, να υπακούμε όλοι εις τους θεσμούς. Δεν υπάρχουν πρώτοι και δεύτεροι, δεν υπάρχουν τρίτοι και τέταρτοι. Οι αρχηγοί αποδεικνύονται και υποδεικνύονται από το σύνολο των ανθρώπων, δεν επιβάλλονται εκ των άνω. Πάντα προέρχονται με τις δημοκρατικές διαδικασίες τις οποίες προβλέπει το καταστατικό. Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα είναι τέτοια που αντιλαμβάνεστε ότι καταραίει σύντομα το παρόν καθεστώς. Η ψηφοφορία της Δευτέρας όσον αφορά την αποδοχή της κυβερνήσεως, ψήφος εμπιστοσύνης ονομάζεται το Σύνταγμα, να θυμίσω και πάλι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Ψήφος εμπιστοσύνης μπορεί να ζητηθεί από την κυβέρνηση ή από άτομο συγκεκριμένο. Μην εκπλαγείτε λοιπόν αν υπάρξει μία, θα έλεγα, μηχανογραφία αλλαγής πρωθυπουργού για να επιβληθεί η ίδια κυβέρνηση για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι απίθανον, δεν είναι απίθανο να συμβεί αυτό, παρόλο που δεν είναι και πολύ πιθανόν. Όμως είναι μια υπενθύμηση προς τους παρόντας πολιτικούς ότι πρέπει να ακολουθήσουν την κυβερνητική γραμμή. Όσον αφορά το θέμα του οργανισμού και της ανοιχίας που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, πιστεύω ότι όλα εξομαλύνονται με την καλή πρόθεση. Όμως, ένα είναι το πολύ σημαντικό. Και θέλω να κλείσω, αγαπητοί μου συνέλληνες, απόψε, με την εξής διαπίστωση. Δεν μπορεί κανένας να ευαγγελίζεται ηθική, αρετή, δικαιοσύνη και ισότητα εάν δεν είναι ο ίδιος ηθικός, με αρετήν, δίκαιος και με ισονομία. Πρέπει πάντα μόνον με αυτές τις αρχές να πορεύεται ο ελληνισμός. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνισμός να αποδεχθεί τυράννους. Δεν είναι δυνατόν ποτέ η αναγέννηση της Ελλάδος να εξαρτάται από ένα ή δύο άτομα. Είναι μια συλλογική προσπάθεια και επειδή σήμερα με τον πολιτισμό ο οποίος διέπει την ψυχή των Ελλήνων, γνωρίζουν εκείνες οι ψυχές των Ελλήνων ποιοι πρέπει να είναι οι ηγέτες και ποιοι πρέπει να αποκλείονται από το σύστημα αυτό της αναγέννησης. Αυτό είναι θέμα της συλλογικής συνειδητής επιλογής όλων των Ελλήνων και δεν μπορεί να επιβάλλεται από κανέναν σε κανέναν. Είμεθα όλοι Έλληνες, είμεθα όλοι αυτόχθονες γεννήματα αυτής της γης και δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ότι το γέννημα της ίδιας γης είναι καλύτερο από το γέννημα της γης, είτε από τη Σπάρτη είναι, είτε από την Κρήτη είναι, τη Μακεδονία. Είμαι όλοι είναι στο ίδιο, είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Οι δε ταγοί της προσπάθειας αποδεικνύονται και υποδεικνύονται μέσα από τη λαϊκή βούληση και δεν επιβάλλονται από τις επιθυμίες ή ουδήποτε. Ένα είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι να αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε προσφορά στον ελληνισμό δεν δημιουργεί συγκεκριμένα δικαιώματα. Θα ήθελα να επίσης να θυμίσω ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν και να απελευθερώσουν τον ελληνισμό και δεν το κάνουν, προσφέρουν στον ελληνισμό ό,τι έχουν, δεν είναι ευεργέτες, δεν είναι αρχηγοί επιβολής ή οτιδήποτε, είναι απλώς Έλληνες. Τι διαφορά? Αυτοί που έχουν και δεν προσφέρουν πνευματικά ή υλικά, αυτοί είναι ένοχοι εσχάτης προδοσίας. Αυτοί που έχουν και προσφέρουν ό,τι έχουν στον κοινό αγώνα είναι απλά Έλληνες.
με αυτά τα ολίγα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση θα ήμουν ευτυχής να την απαντήσω στον καλύτερο τρόπο, με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ. Παρακαλώ. Έχουμε κάποια ερώτηση στον πρόεδρο. Στον πρόεδρο. Πρόεδρε, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που σας ακούσαμε. Εγώ ευχαριστώ και να είστε πάντα ότι θα μας βρείτε στην πρώτη γραμμή. Ο οργανισμός END άρχισε αυτό τον αγώνα και σας διαβεβαιώ ότι θα τον τελειώσει και θα τον τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνδεδεμένο πρόγραμμα, το οποίο... αλλά για λόγους δεοντολογίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχετε την ευκαιρία όλοι σας πρώτον να έχετε δίπλα σας και κοντά σας όλο το σύνολο των μελών του οργανισμού και σε εκείνη τη χρονική θα σας εξηγηθεί το πρόγραμμα, θα προταθεί το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να είναι δική σας επιλογή και εφόσον όλοι συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η λογή όλων μας, θα προχωρήσουμε ενωμένοι προς την τελική νίκη και την επαναφορά του ελληνισμού στον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.